Μια τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και περιέχεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Αναβάθμιση Σχολείου, Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού επιδόματος κατ' εξαίρεση στους νεοεισαχθέντες φοιτητές των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Αιγαίου μέσω της αύξησης του ανώτατου ποσού του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Στόχος της τροπολογίας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η ενίσχυση κινήτρου επιλογής ενός περιφερειακού ιδρύματος για τους μέλλοντες φοιτητές. Με τον τρόπο αυτό, τα περιφερειακά και ακριτικά ιδρύματα ενισχύουν την ελκυστικότητά τους, καθώς λόγω γεωγραφικής και μονοθέσης δεν είναι στις κορυφαίες προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών σε σύγκριση με τα ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Επιπλέον, εξαιτίας της πανδημίας και των οικονομικών δυσκολιών που έχει επιφέρει, με την τροπολογία αυτή παρέχεται κίνητρο και στις οικογένειες των υποψηφίων. Η παρέμβαση αφορά δύο δράσεις, τις οποίες είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα, ελαφρά προθύστερα, διότι η μία αφορά ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επίκειται αυτές τις μέρες. Μία λοιπόν από τις δύο δράσεις αφορά την ενίσχυση των ακριτικών πανεπιστημίων που φέρονται ότι πλήττονται ιδιαίτερα από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, των πανεπιστημίων δηλαδή Αιγαίου, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή η νομοθετική παρέμβαση μέσω μιας τροπολογίας που έχει εισαχθεί στον υποψήφιση νόμο αφορά κατά βάση την διεύρυνση του δικαιώματος διεκδίκησης στεγαστικού επιδόματος από φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλέξουν να σπουδάσουν σε σχολές και τμήματα αυτών των τριών πανεπιστημίων. Διευρύνεται δηλαδή το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα των φοιτητών και των φοιτητριών, των οικογενειών των φοιτητών και των φοιτητριών αυτών από 30 σε 40 χιλιάδες ετησίως. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν σαφέστατα περισσότεροι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για τα τρία αυτά πανεπιστήμια. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Η δεύτερη δράση για την οποία επίσης έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ανακοίνωση, μια που έχει εκδοθεί η πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφορά την δυνατότητα που δίνεται σε τρία πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα άλλα δύο πανεπιστήμια είναι το ΕΚΠΑ και το ΠΑΔΑ. Η δυνατότητα που δίνεται λοιπόν στα τρία αυτά πανεπιστήμια να διεκδικήσουν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ προκειμένου να εκμισθωθούν κλίνες σε ξενοδοχεία πιθανόν σε πόλεις στις οποίες υπάρχει ιδιαίτερα στεγαστικό πρόβλημα. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί από το INEDIVIN κεντρικά και τα τρία αυτά πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα μπαίνοντας στην δράση αυτή να διεκδικήσουν ποσά με βάση τα οποία θα καλύψουν στεγαστικές ανάγκες σε πόλεις που τα πανεπιστήμια αυτά θα επιλέξουν. Για την δική μας περίπτωση, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή η δράση αναμένεται να εξειδικευτεί άμεσα, αφορά κατά βάση τις πόλεις της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας, όπου όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν διαθέτει κλίνες προκειμένου να στεγαστούν οι φοιτητές. Δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες δηλαδή σε αυτές τις δύο πόλεις. Οπότε ως μία λύση αυτήν την στιγμή είναι η εκμίσθωση κλινών είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες είτε ενδεχομένως ιδιωτών, οι οποίες κλίνες θα καλύψουν μέρος των αναγκών για την στέγαση των φοιτητών στις δύο αυτές πόλεις. Η παρέμβαση σήμερα ουσιαστικά έχει και έναν πέρα από το συμβολικό τόνο, έχει και πρακτικό, ουσιαστικό, χρησιμοθυρικό θα έλεγα χαρακτήρα, μια που όπως ξέρετε αύριο ουσιαστικά, εάν δεν απατώμε, λίγη ημερομηνία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες, οπότε ενδεχομένως να λάβουν και αυτές τις δύο δράσεις υπόψη τους στην περίπτωση κατά την οποία αμφιταλαντεύονταν εάν θα επιλέξουν σχολές ή τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.